είναι ο μέτρη των ανόδων. Είναι. Λένε οι φήμες ότι όποτε κερδίζει μια άνοδο αλλάζει γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω, θα μας το πει αυτός. Ο Παύλος Μυροφορίδης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και πάμε να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα. Κύριε Μυροφορίδη, καλησπέρα από το Λίμπερο, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά. Ισχύει η φήμη? Ναι, μόνο εντάξει, τα γυαλιά ταλαιπωριούνται με στη γωνιά και τα αλλάζουμε στο τέλος. Μετά τα βάζετε σε κάποια, τα βάζετε σε κάποια προθήκη μετά. Ναι. Όχι. Τα δίνω μετά. Ωραία. Στην εισαγωγή είπατε ότι έχει ένα παιχνίδι τώρα. Ναι, έχει. Παλαιομοδίτες είναι αυτοί που παίζουν. 15-16 αναβολές στην Super League 2, κύριε Μυροφόρη. Ναι, είναι παλαιομοδίτες αυτοί που ακόμα παίζουν. Εμείς δεν παίζουμε. Εμείς θέλουμε κάτι άλλο. Δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Εσείς συμφωνείτε με την αρχικά, συμφωνείτε με αυτό, με τις μαζικές αναβολές έτσι στην Super League 2? Τώρα βέβαια είναι για αναγκαστικά λόγω του πρωτοκόλλου, και επειδή είχαμε και μια κουβέντα εδώ πέρα με το Στέργιο νωρίτερα για τη Super League 1, αν έπρεπε να αναβληθεί ή όχι 16η αγωνιστική, από τη στιγμή υπάρχει και το περιθώριο να μετατεθεί την άλλη εβδομάδα. Καταρχήν έπρεπε να αναβληθεί στο κομμάτι της υγείας, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να αναβάλλονται 15 παιχνίδια και 16. Ναι. Να βάλονται 3 παιχνίδια στη Super League, ναι, και όχι τα 7, ας πούμε, έτσι, ναι, όσα είναι. Δηλαδή κάπου δεν είναι ωραίο. Ναι. Γιατί είναι υπαρκτός ένας ιός. Ναι. Υπάρχει αρρώστια, είναι υπαρκτή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφεύρεση. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω πώς αποφασίζουν, δεν ξέρω τα κριτήρια, δεν ξέρω γιατί έχουν τόσο άγχος με τις ημερομηνίες. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς είναι μια χώρα που κάθε καλοκαίρι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Ας πάει διακοπές 15 μέρες αργότερα. Δεν έγινε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σωστό. Δεν διακυβεύεται κάτι. Ότι θα πάμε στο Euro ή θα πάμε στο Μουντιάλ ή οι παίχτες των εθνικών. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε το Νοέμβριο. Δηλαδή τι θα σου πειράξει άμα τελειώσουμε το Ιούνιο και πρέπει να τελειώσουμε το Μάιο. Εσείς. Γολγοθάς το Νοέμβριο. Εσείς, ναι, όλος τώρα, δεν υπάρχει μεγάλο λογική. Εμείς ξεκινήσαμε και μέχρι που ξεκινήσαμε κερδίζουμε, δεν χαιρόμαστε. Ναι. Κάνουμε, δεν στεναχωριόμαστε. Δεν προλαβαίνουμε. Πιέζουμε, ναι, σε 2 μέρες. Ναι. Έχουμε το μεταξύ, από πού να το πιάσουμε τώρα μαζί σας, γιατί τελευταίο χρονικά είναι αυτό η ανταλλαγή ανακοινώσεων με την Καβάλα, η πορεία της Καρδίτσας στο κύπελο. Και στο πρωτάθλημα. Και στο πρωτάθλημα εννοείται, και φυσικά. Πρωτάθλημα. Και στο πρωτάθλημα, ναι, εννοείται. Γνώριμα πρόσωπα που έχετε και στην ομάδα και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, παίκτες που έχουν αγωνιστεί στις 2 ομάδες. Τι γίνεται φέτος στην Καρδίτσα και έχει κάνει ένα τέτοιο μπαμ, και μιλάμε για μια ομάδα. Κύριε Μυροφορίδη, που επειδή ήσασταν και τότε στον Άρη, με το πέναλτι του Λότα, αν θυμάμαι καλά, πριν λίγα χρόνια, ήμασταν στην Καρδίτσα, ναι, τότε όλοι μαζί, είχε υποβιβαστεί. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, το ποδόσφαιρο είναι αυτό όμως. Ναι. Το αληθινό ποδόσφαιρο. Ναι. Σου δημιουργεί το συνέστημα της λύπης μία χρονιά, το συνέστημα της χαράς την άλλη. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, άμα παιχτεί όπως είναι, κάποτε θα είσαι χαρούμενος και κάποτε στεναχωρημένος. Ναι. Αυτό ισχύει. Ναι. Τώρα τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό και προσπαθούμε να το κάνουμε τυποποιημένο. Να μην έχουμε ενδιαφέρον τι θα γίνει την Κυριακή. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι μια ομάδα μπορεί να έχει προβλήματα. Και παίζοντας με αυτή να κερδίζεις. Δεν έχει μορφιά αυτό, ρε φίλε. Όχι. Δεν έχει μορφιά. Οπότε, και διακυβεύεται και η υγεία των ποδοσφαιριστών πλέον. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ξεκάθαρο. Και έτσι όπως είναι το έργο τώρα. Βλέπεις και λες μόνος σου ότι πριν 4 χρόνια ο Άρης είχε ρίξει την Καρδίτσα. Ναι. Και μετά από 4 χρόνια. Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη είναι στην Καρδίτσα. Και την πάει τρέχοντας. Ο Λότας που είχε κάνει το πέναλτι τότε. Είναι στην Καρδίτσα. Έφυγε σήμερα, λέει στο συμβόλαιο του. Ναι, ήταν στην Καρδίτσα. Ήταν αυτός που πέρσι βοήθησε τα μέγιστα στον ανεπή ομάδα. Ναι, ναι. Οπότε ο κύκλος της ζωής είναι πολύ μικρός. Κάποια στιγμή θα συναντηθούμε όλοι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και μικρή χώρα είμαστε, είναι όταν... κύριε Μυροφορίδη. Ακριβώς. Δεν είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες. 800 εκατομμύρια κόσμος. Όταν συναντιόμαστε. Να ξέρουμε ότι είμαστε αληθινοί, ναι, σε κάθε μας συνάντηση. Αν συναντιόμαστε και έχουμε κορυδέψει ένας τον άλλον από τις 10 φορές που θα συναντηθούμε τις 5, δεν είναι ωραία συνάντηση. Μας ξυπνάει κακές μνήμες. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να την κορυδέψει κανείς. Σωστά. Η πορεία, κύριε Μυροφορίδη, της Καρδίτσας στο πρωτάθλημα ήταν η προσδοκόμενη. Πήγατε βλέποντας και κάνοντας. Στήσατε μια ομάδα το καλοκαίρι για να κάνει αυτό, πώς το είδατε στο ξεκίνημα και πώς είστε τώρα? Γιατί είναι για μένα η ευχάριστη έκπληξη. Αθόρυβα η Καρδίτσα, αλλά στο γήπεδο. Εμένα, μας λείπουν και 5 πόντοι. Αν ρωτάς εμένα. Γιατί η ομάδα μας έπρεπε βάσει εικόνας με στον αγωνιστικό χώρο να έχει 5 πόντους παραπάνω χωρίς το παιχνίδι της Καβάλας. Ναι. Που με το παιχνίδι της Καβάλας θα ήμασταν πρώτοι και μας λείπουν και 5 πόντοι. Για μένα.
η εικόνα που έχουμε σαν ομάδα εμείς. Και χωρίς κανένα σημείο έπαρξης, ξέρεις. Είναι αυτό που βλέπεις στο γήπεδο. Εμείς όποτε δεν είμαστε πολύ καλά σαν ομάδα, το πληρώνουμε. Άλλες ομάδες που δεν είναι πολύ καλά παίρνουν ένα πόντο. Εμείς δεν είχαμε αυτή την τύχη φέτος. Εμείς βαρούσαμε και στο τέλος χάσαμε μέσα στην Τζιβόλα, ας πούμε. Ήμασταν καλύτεροι σε εκείνο το παιχνίδι. Πήγαμε μέσα στο Μακεδονικό, ήμασταν μέτροι, χάσαμε από τον ΠΑΟ. Ξέρεις ότι κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο η μοίρα παίζει πολλά παιχνίδια. Μπορείς σε κάποια παιχνίδια να μην είσαι καλός να πάρεις τρεις πόντους. Εμείς φέτος όποτε πήραμε τρεις πόντους ήμασταν καλύτερη ομάδα στον αντίπαλο. Δεν έχουμε νιώσει το συνέστημα να μας έχει χαρίσει κάτι τυχή. Πιστεύω ότι μπορεί θα μας δώσει κάτι που μας έχει θερήσει πριν. Με την Καβάλα τι έγινε ακριβώς? Πάνε με προφήτη να σε κάνω βασιλιά. Γιατί τι να γίνει με την Καβάλα. Πήρε πολύ μεγάλη έκδοση και την έχω τώρα για την ανακοίνωση μπροστά μου και τη διαβάζω για παίχτη που δεν ανήκει στην ΠΑΕ Καβάλα. Για τον κύριο Χατιντάκη. Μεγάλη, μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Κοιτάξτε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι ότι κάθε μεγάλο μέτοχος μιας ομάδας βάζει τα λεφτά του. Ναι. Ο κύριος Χατιντάκη εκεί βάζει αυτά που ο άνθρωπος έβγαλε ένα budget και όρισε το καλοκαίρι με όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Καβάλα, την πορεία του. Ναι. Το θέμα είναι την πορεία σου και ό,τι έχει δημιουργήσει να τα πληρώνεις μόνος σου, είτε καλά είτε κακά. Ναι. Στην πράξη ταλαιπωρηθήκαμε εμείς. Ταλαιπωρήθηκε δηλαδή μια άλλη ομάδα, με δεύτερη αναβολή. Οπότε αυτό είναι το αθέμητο και δεν είναι το ωραίο. Δηλαδή εμείς πήγαμε δύο φορές στην Καβάλα. Σιγά σιγά θα βρούμε και δύο κορσονιέρες να παραμείνουμε, να μας έρθει πιο φθηνά από το ξενοδοχείο. Για να ξαναπάμε και τρίτη, κατάλαβες. Και άντε δόξα τω Θεώ να πάμε και καλοκαίρι, να πάμε κάνουμε μπάνιο. Ναι. Άμα ξαναπάμε τώρα χειμωνιάτικα, τι κάνουμε, δεν έχει ουσία. Ναι. Είναι. Δεν υπάρχει λογική αυτό που έχει γίνει στην Καβάλα. Αυτό που έχει γίνει στα παιχνίδια Καβάλα να γίνει φέτος, δεν υπάρχει καμία λογική. Γενικά, δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Γενικά δεν ξέρω, κύριε Μεροφορή, δεν υπάρχει και λογική φέτος στη Super League 2. Διότι πέρυσι νομίζω ότι είδαμε την πιο ανταγωνιστική Super League 2 της τελευταίας δεκαετίας και έχει αλλάξει το format πάλι με τους ομίλους. Με κάποιες ομάδες να μπαίνουν την τελευταία στιγμή, να μην μπορούν να το υποστηρίξουν όμως όλο αυτό. Έχει γίνει, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, λίγο μπάχαλο η κατάσταση. Και είναι κρίμα γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, όπως είπατε και εσείς, που βάζουν και τα χρήματά τους. Δηλαδή, κάποιες ομάδες δεν έχουν. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν επιχειρηματίες από πίσω που βάζουν λεφτά και δεν θα έχουν κέρδος από όλο αυτό. Κοίτα, για το πρωτάθλημα της Super League 2, κανείς επιχειρηματίας δεν έχει ποτέ κέρδος. Ναι. Ο σοβαρός επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Οι απατεώνες πάντα θα κερδίσουν. Ναι. Οι σοβαροί δεν κερδίσουν ποτέ. Ναι. Πάντα θα χάνουν. Με σκοπό να δουν την ομάδα τους μήπως μπορέσουν να παίξει η Super League. Να ανέβει μια κατηγορία και να πάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι ότι θα πάνε κάπου πιο σημαντικά, για να ξέρουμε και τι λέμε. Απλά θα πάνε σε ένα άλλο οικονομικό επίπεδο, σε άλλο επίπεδο εσόδων. Που αυτή τη στιγμή εδώ τα έσοδα είναι συγκεκριμένα, στο άλλο επίπεδο είναι σαφώς καλύτερα. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να διατηρήσει ένα πρωτάθλημα, να θυμάσαι, να ξέρεις, από το 2012 και μετά. Το 2012 έγινε το καλύτερο πρωτάθλημα που έγινε ποτέ στην Super League 2, στη Β' Εθνική τότε. Με 21 ομάδες, ένα στυλ Αγγλίας, αλλά που ξεκινούσε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, με Τετάρτες Κυριακές, αλλά ενδιάμεσα με μεγάλες ομάδες τότε, που βγαίναν τρεις ομάδες κατηγορία, που αυτό αν το είχε κρατήσει, θα υπήρχε ένας τόσο ωραίος ανταγωνισμός τόσα χρόνια, θα έβγαιναν τρεις ομάδες κάθε χρόνο, θα πέφτουν τρεις ομάδες, αυτόματο ο ανταγωνισμός θα ήταν πολύ μεγάλος, τα λεφτά που θα πέφτουν και η δημιουργία ομάδα θα ήταν πολύ καλύτερη, και αυτοί διαλύσαν το τότε. Το περσινό με τις 12 ομάδες και τις 14 δεν μου λέει εμένα κάτι. Ναι, ούτε εμένα δεν μου λέει εμένα κάτι γιατί, ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο ξεκίνησε το Γενάρη. Μιλάμε τώρα από τη σκύλα στη Χάριβη. Το περσινό πρωτάθλημα ξεκίνησε Γενάρη. Ναι, όντως. Δηλαδή είναι, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και να δεις πότε ήταν το καλύτερο και τι κάνανε και τι δεν κάνανε και αν όντως μπορούν να βοηθήσουν, αν όντως θέλουν μια τέτοια κατηγορία. Ξέρεις ότι στο τέλος της ημέρας θα με κάνεις ταμείο. Και βλέποντας τη φετινή διοργάνωση των 30 τόσων ομάδων να. Και να βγαίνει μία, βλέπεις ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν είναι σχέδιο αυτό. Όχι, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Άμα είναι... παίζουν 30 ομάδες για να βγει μία, δεν είναι σχέδιο. Και είναι κρίμα γιατί η δεύτερη κατηγορία είναι κάποτε ήταν μια δεξαμενή και νεαρών, κυρίως Ελλήνων ποδοσφαιριστών και νεαρών ποδοσφαιριστών και δεν της δίνεται η σημασία που πρέπει να της δοθεί.
είναι αμέσως επόμενη κατηγορία τη Super League 1. Αλλά εμένα, εγώ πάντα βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι αυτή η εντύπωση μου δίνεται ότι νοιάζονται περισσότερο οι αρμόδιοι για την πρώτη κατηγορία που είναι και τα πολλά λεφτά και δεν του απασχολεί. Δηλαδή, του ενδιαφέρει μόνο ίσα ίσα να βγαίνει το πρωτάθλημα στη Super League 2. Ναι, όμως εγώ έχω μιλήσει στο παρελθόν και έχω γίνει γραφικός, να ξέρει κάποια στιγμή. Και όταν του ανέλησα με νούμερα ναι. ότι το 75% των ποδοσφαιριστών τη Super League είναι ξένοι. Και ότι κάποια στιγμή το 25% των Ελλήνων παίζει το 5% ναι. στις ομάδες του. Δηλαδή μια ομάδα έχει το 25% Έλληνες, στην οποία αγωνίζεται το 5%. Και εσείς θέλετε αύριο να έχουμε Εθνική Ελλάδος. Εσείς θέλετε αύριο να βγάλουμε ένα ταλέντο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν θα βγάλουμε ταλέντο ποτέ. Ναι. Ναι. Και όταν σου είπα το παράδειγμα του Κυριακόπουλου, ναι. που ήταν παίχτης μου. Ο Κυριακόπουλος είχε φύγει τότε από τον Εργοτέλ και τον είχα πάρει εγώ στη Λαμία. Το παιδί έκατσε 6 μήνες στη Λαμία. Αυτή τη στιγμή παίζει στην Σασουόλο. Ωραίος παίκτης. Είναι πριν 4 χρόνια, 5 έτσι. Ωραίος παίκτης. Είναι πριν 5 χρόνια όμως. Ναι, δεν ναι. είναι πριν 30. Ναι. Για να μιλάμε για έναν που βγήκε και έκανε καριέρα. Είναι πριν 4-5 χρόνια το παιδί. Ναι. Με το κύπελο, δηλαδή... κύριε Μηροφορίδη. Τι φάση, δηλαδή, η καρδίτσα πώς το. Να πάμε, κάνουμε πειδά με κουβέντα τώρα, ναι. Γιατί έχουμε πολλά θέματα και δεν θα τα προλάβουμε όλα. Πώς το βλέπετε το κύπελο, χαλαρά, μάλλον χωρίς άγχος, χωρίς πίεση και βγαίνει αυτό, είναι και ένα στόχος για την καρδίτσα. Να προχωρήσει τον επόμενο γύρο, δεν ξέρω πώς το προσεγγίζετε. Γιατί είναι μια αξιοπρόσεκτη πορεία μέχρι τους 8 σε πρώτη φάση. Καταρχήν σε εμάς, σε μένα προσωπικά που ασχολούμαι τόσο χρόνο με το ποδόσφαιρο, η λέξη άγχος δεν υπάρχει. Σε μένα υπάρχει η λέξη πίεση. Να πιεστώ να πετύχω κάτι. Δεν υπάρχει σε μένα, δεν το έχω στο DNA μου το άγχος. Έχω στο DNA μου πολύ τη λέξη πίεση και να πιέζω και τους γύρω μου. Αυτό πιστεύω ότι είναι πιο παραγωγικό. Το άγχος μπορεί να σε καταπιεί, η πίεση μπορεί να σε γιγαντώσει. Οπότε παίζουμε μια μεγάλη ομάδα. Δεν το συζητάμε ότι θα είναι γιορτή για την ομάδα μας και δεν το συζητάμε ότι θα είναι ένα μάτι το οποίο θα μπούμε στο γήπεδο για να καταθέσουμε τα πάντα. Ναι. Και ξέρεις, όταν στο ποδόσφαιρο παίζεις 11 με 11, μπορεί να είσαι πιο τυχερός. Μπορεί να είσαι πιο ικανός. Μπορεί να σε θέλει ο Θεός. Μπορεί να χάσεις ένα παιχνίδι και να είσαι απόλυτα ευχαριστημένος. Όλα παίζουν μέσα. Έχει τρία αποτελέσματα το ποδόσφαιρο. Οπότε εμείς με αυτό το γνώμα να προχωράμε. Και είναι και ένα ζευγάρι στο οποίο η μία ομάδα δεν έχει να χάσει τίποτα. Που αυτό νομίζω την κάνει πιο επικίνδυνη. Και η άλλη ομάδα έχει να χάσει πολλά. Και το κύπελλο είναι πάντα ο θεσμός των εκπλήξεων. Όπως, είναι κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Το ότι μπορεί και να γίνει το κλισέ, αν θέλανε να το κάνουν, να το διατηρήσουν το θεσμό των εκπλήξεων, έπρεπε να τα κάνουν τα μάτια μονά. 100% το έχουμε πει και εγώ και ο Νίκος. Ναι. Προφανώς θέλουν τους μεγάλους στους τέσσερις του τελικού. Δηλαδή, να τα μάτια μονά και παίξτε. Ναι. Όχι ότι το μάτσο το διπλό, αν αξίζει κάτι, δεν θα το πάρει, αλλά σίγουρα. Οι λύσεις που μπορεί να έχει μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός με τις λύσεις που μπορεί να έχει μια ομάδα όπως είναι η Καρδίτσα είναι διαφορετικές, έτσι. Ναι, καλά, σίγουρα. Σε ένα διπλό παιχνίδι. Τώρα από εκεί πέρα, μπορεί πριν την έναρξη του αγώνα να υπάρξει ξεκάθαρο φαβορί. Τα φαβορί είναι μόλις τελειώνει το παιχνίδι. Πριν τον αγώνα έχω δει πολλά φαβορί. Σωστό. Να παίξουμε, μπορεί να κερδίσουμε, μπορεί να χάσουμε. Ας χάσουμε. Και τι να λέει. Το θέμα είναι να το ευχαριστηθούμε και το θέμα είναι να πάμε στο γήπεδο για να παίξουμε αυτό που εμείς θέλουμε. Και αυτό μπορούμε. Για να κάνω τη γέφυρα, τον Άρη θα τον αντιμετωπίσετε σαν τελικά του κυπέλου. Για να σας ρωτήσω λίγο και για τον Άρη που τον παρακολουθείτε. Κοίταξε, τον Άρη. Καταρχήν πρέπει να περάσει η Λαμία. Ναι, βασικό πρώτο αυτό, ναι. Η καρδίτσα θα περάσει, ο Άρης. Εμείς σαν καρδίτσα, εμείς λέμε άντε, και εμείς θα περάσουμε. Ο Άρης θα περάσει. Οπότε να κάνουμε και λίγο το γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Ο Άρης έχει μια ομάδα καταπληκτική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα. Ναι. Τα τελευταία 2-3 χρόνια μου αρέσει πολύ. Το ζητούμενο είναι ότι δεν το έχει πράξει. Και δεν το έχει πράξει, ξέρεις πώς. Όχι ότι βγαίνει μια ομάδα Ευρώπη, ό,τι βγήκε. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει σε Ευρώπη και τον Αύγουστο να μην παίζει τον Α. Αυτό ισχύει. Κάτι πρέπει να κάνεις, κάτι πρέπει να αλλάξεις. Κάτι... Δηλαδή κάνεις το ένα βήμα, κάνε και το άλλο. Κάνε και το άλλο. Γιατί αυτό που έχεις μες στο γήπεδο, αυτό που δείχνεις, δείχνει ότι μπορεί να το κάνεις. Κάντο όμως. Ναι. Δηλαδή προσπάθησες μια χρονιά να βγεις Ευρώπη. Βγήκες. Την πρώτη σου χρονιά μετά την άνοδο σου από τη Β' Εθνική βγήκες ούτε κατευθείαν Ευρώπη. Δεν σου λέω ότι την πρώτη χρονιά είσαι άπειρος σε κάποιο κομμάτι. Τη δεύτερη χρονιά δεν είσαι άπειρος. Την τρίτη χρονιά ακόμα περισσότερο.
Είναι μια πληγή για τον Άρη Ευρώπη, κατά τα ψέματα, αλλά έχει κάνει βήματα πρόοδου στο πρωτάθλημα. Το είδαμε και πέρσι, το είδαμε και φέτος και το έχει κάνει και με Έλληνα προπονητή. Και όλο που επειδή εσείς είστε και χρόνο στο ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι η υπομονή στον Έλληνα προπονητή δεν υπάρχει και πάρα πολύ. Και ο Καρυπίδης με το Μάτζιο την έκανε. Το καλύτερο παράδειγμα της φετινής χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Και αν θέλει κάποιος να γίνει παράγοντας, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, πρέπει να διαβάσει τη συμπεριφορά, τη φετινή του Άρη και του Καρυπίδη με το Μάτζιο προς τον προπονητή του μετά το 0-5. Ναι. Γιατί εκεί που ένας άνθρωπος, ένας πρόεδρος, ένας παράγοντας στην Ελλάδα θα γκρέμιζε και τα αποδυτήρια, θα έδιωχνε πέντε παίχτες, θα έδιωχνε τον προπονητή, στον Άρη έγινε ησυχία. Και την επόμενη Κυριακή πήγε ο Άρης και γέρθηκε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν σβήνει το 0-5. Όχι, όχι. Αλλά ο τρόπος λειτουργίας αυτός μπορεί να γιγαντώσει μια ομάδα. Είναι η παραγωγική ωριμότητα που έδειξε ο Καρυπίδης και επειδή εσείς τον έχετε ζήσει και έχετε δουλέψει μαζί του, ξέρετε σίγουρα πολύ καλύτερα τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί και εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι, νομίζω. Γιατί έδειξε εξέλιξη. Μεγάλη. Ναι, ναι. Μεγάλη και δεν το συζητάω. Ναι. Και ήταν, σου λέω, κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Και κάτι που πρέπει να διδάσκεται στους παράγοντες. Ναι. Το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε μια κατάσταση για την ομάδα μας. Να. Πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε. Γιατί η επόμενη ημέρα του Άρη ήταν η μέρα νίκης στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ακολούθησαν οι συνεχόμενες με τον Όφη, με τον Αστέρα Τρίπολης που κέρδισε μετά. Ναι, έκανε ντεμάρασμα. Πέρασε το κύπελο. Να. Οπότε μια αλλαγή προπονητή εκείνη τη στιγμή και ένα διώξιμο τριών παιχτών μπορεί να μην τα δημιουργούσε αυτά. Αλλάζει μπορεί να ορυπές. Έχει ακόμα την ομάδα σε βράση. Ναι, ναι, ναι. Να βράζει. Δύο τελευταίες ερωτήσεις γιατί μας πιέζει λίγο και ο χρόνος. Δεν ξέρω αν τη μία θέλει να την κάνει ο Στέλιος για έναν παίχτη που εντάξει είναι γνώριμο στην πόλη λόγω της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια και το ζείτε εσύ. Η ερώτηση είναι και η ερώτηση φίλου αν πουλάει η καρδίτσα τον Αθανασιάδη. Αυτό, ναι. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για τον Ηρακλή. Και η δεύτερη δική μου πολύ σύντομη ναι. Η απάντηση. Ναι. Αν σας αρέσει αυτό φέτος κύριε Μηροφορίδη με τον ΠΑΟΚ Β, τον Ολυμπιακό Β, παίξτε και με τους δύο, χάσετε τον ΠΑΟΚ Β, κερδίζετε τον Ολυμπιακό. Μέσα στην Αθήνα και όλα είναι η πρώτη μέχρι στιγμή ήττα του Ολυμπιακού. Έτσι, αυτές οι δύο ερωτήσεις. Για τον Κλάους και για τις Β' ομάδες. Πάω και Παναθηναϊκού. Η δική μου ερώτηση. Καταρχήν, τον Κλάους δεν θα τον πουλήσουμε. Γιατί όταν ήταν μικρός δεν μπορούσε να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα τον πουλήσω εγώ τώρα που μεγάλωσα. Εγώ θα τον έχω εδώ και θα είναι μαζί μου όλο τον χρόνο. Για τις Β' ομάδες νομίζω ότι ο ρόλος τους, αν μείνει καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι και πρεσβεύουν το ίδιο, είναι πολύ καλές. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα μείνουν. Και νομίζω ότι δεν μένουν μέχρι τώρα. Οπότε μην τον αλύσουμε παραπάνω. Αύριο να πάμε στον εισαγγελέα. Πάμε στο άλλο κομμάτι. Ναι. Νίκο. Μισό λεπτό. Για τον Ηρακλή ένα σχόλιο, γιατί τον ζείτε και φέτος και εσείς στη Super League 2. Τον ξέρετε τον Ηρακλή. Κάνει μια νέα προσπάθεια. Πώς το βλέπετε? Δύσκολο το εγχείρημά του. Όποτε ο Ηρακλής κάνει μια νέα προσπάθεια, πάντα έχει συσπήρωση και πάντα είναι μια χαρά. Το θέμα είναι να βρει κανονικά πατήματα αυτή η ομάδα και να είναι ήρεμη, γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Είναι μια ομάδα που πρέπει να είναι Super League, γιατί αυτές οι ομάδες λείπουν από τη Super League, όπως είναι ο Ηρακλής. Οπότε, εντάξει, η σοβαρότητα που δείχνουν να βγάζουν φέτος οι άνθρωποι είναι καλή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι περίεργο. Είναι κάτι όμορφο αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Τώρα που θα τους οδηγήσει δεν ξέρω. Πάντως εμένα αυτό που προσπαθούν να κάνουν μου αρέσει. Αυτό που βλέπω δηλαδή μου αρέσει. Μάλιστα. Νομίζω να ευχαριστήσουμε Νίκο τον κύριο Μηροφορίδη. Καλή επιτυχία συνέχεια στην καρδίτσα. Από το καλοκαίρι σχολιάζουμε με τον Νίκο, ας κλείσουμε με αυτό, ότι οι εικόνες που βλέπουμε και τα βίντεο από την κερκίδα πραγματικά είναι εντυπωσιακές για Super League 2. Όχι ότι δεν ξέραμε τη δυναμική της καρδίτσας αναγέννησης, αλλά όταν το βλέπεις και με τα μάτια σου. Πολύ ωραίες εικόνες, τις ζηλεύουν πολλές ομάδες και τη Super League 1. Μην λέμε τώρα ονόματα και θίγουμε ανθρώπους. Αλλά γενικότερα κάνει και αυτό νομίζω πιο ελκυστικό το όλο προϊόν. Δηλαδή και να πηγαίνει καλά μια ομάδα και να βλέπεις τον κόσμο φιλάθλους που να αγαπάνε την ομάδα τους παθολογικά. Και μπράβο και στους φίλους της ΑΣΑ. Και θα τα πούμε και στο κύπελο, κύριε Μεροφορίδη. Στο κύπελο θα τα πούμε. Έτσι. Είπαμε την πλακέτα πριν. Έκανε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε την πλακέτα. Θα το μεταφέρω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Μεροφορίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.